Την υπογραφή του Υπουργού Ναυτιλία Γιάννη Πλακιωτάκη φέρει η απόφαση για τη σύνδεση Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη με τη Λίμνο. Ο Υπουργό αποφάσισε την έγκριση τη κατακύρωση των αποτελεσμάτων του μειοδοτικού διαγωνισμού που είχε προηγηθεί για την εξυπηρέτηση τη γραμμή Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη Λίμνο στην εταιρεία Ζαντεφέρη και το πλοίο Αδαμάντιο Κοραή. Η νέα γραμμή κάνει πρεμιέρα στι 8 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στι 6 Σεπτεμβρίου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητά τη από το ελεγκτικό συνέδριο. Επιπλέον, ο κ. Πλακιοτάκη ενέκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και για την εξυπηρέτηση τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Αμοθράκη. Όπως αναφέρεται με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την ημέρα καθόλου τη διάρκεια της δρομολογιακής περίοδου πλην της θερινής περίοδου από τις 6 Ιουνίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου κατά την οποία υπάρχει υποχρέωση για εκτέλεση ενός δρομολογίου την ημέρα χωρίς καταβολή μισθώματος έναντι μισθώματος 8.850 ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Να σημειωθεί πως την επιβίβαση και το ταξίδι τους οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν Προστασίας. Ειδικότερα θα πρέπει να αναβάλουν το ταξίδι τους εάν εμφανίσουν συμπτώματα όπως βήχας, καταρροή, πυρετός ή πονόλεμος. Στη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να φορούν μάσκες, να πλένουν τα χέρια τους, να καλύπτουν το βήχα ή το φτέρνισμα, να κρατούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Να αποφεύγουν το συγχρονισμό και στην περίπτωση που εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να ενημερώσουν άμεσα το πλήρωμα του πλοίου.